Αναμφίβολα, ο βασιλιάς των μολοσσών της Ηπείρου, Πύρος, υπήρξε κορυφαίος στρατηγικός νους και ένας από τους σημαντικότερους στρατηλάτες της αρχαίας ιστορίας. Αποτέλεσε μια χαρακτηριστική περίπτωση Έλληνα ηγεμόνα που ανέδειξε ένα ταπεινό βασίλειο, το κατέστησε μεγάλη δύναμη και προσπάθησε να δημιουργήσει μια μεγάλη αυτοκρατορία. Ο Πύρος ο Πρώτος γεννήθηκε το 319 ή το 318 π.Χ. στην Ήπειρο. Ήταν γιος του βασιλιά των Μολοσσών Αεακίδη και της θείας της δεύτερης, κόρης ενός ήρωα του Λαμιακού πολέμου από τη Θεσσαλία. Υπήρξε δε συγγενικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς η γιαγιά του Πύρου, Τροάδα η Πρώτη, ήταν αδελφή της μητέρας του Αλέξανδρου, Ολυμπιάδας. Περί το 316 π.Χ. οργανώθηκε κίνημα κατά του πατέρα του Πύρου Αεακίδη, ο οποίος εξορίστηκε ενώ οι πολιτικοί του σύμμαχοι θανατώθηκαν. Ωστόσο, μια ομάδα υποστηρικτών του κατάφερε να φυγαδεύσει τον δίχρονο Πύρο στην αυλή του ηγεμόνα των Ταυλαντίων Ιλυριών Γλαυκία. Ο Γλαυκίας θεώρησε πως έλαβε θεϊκά σημάδια να προστατεύσει τον Πύρο και έτσι η γυναίκα του τον ανέθρεψε μαζί με τα δικά τους παιδιά. Όταν ο Πύρος έγινε 12 ετών, ο Γλαυκίας τον αποκατέστησε στην βασιλεία της Ηπείρου, θεωρώντας ότι θα έχει τη δυνατότητα να τον επηρεάζει προς το συμφέρον του. Όμως, σε ηλικία 17 ετών, όταν ο Πύρος έλειπε σε ένα ταξίδι στην Ιλυρία, οι πολιτικοί του αντίπαλοι οργάνωσαν κίνημα εναντίον του και τοποθέτησαν βασιλιά τον θείο του Νεοπτόλεμο τον Τρίτο. Τότε ο Πύρος κατέφυγε στο πλευρό του Δημητρίου του Πολιορκητή. Το 301 π.Χ. συμμετείχε μαζί του στη μάχη της Ιψού, μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Δημήτριος ιτήθηκε και όταν αργότερα έκλεισε συμφωνία με τον βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίο και έπρεπε να σταλούν όμοιροι ως εγγύηση, ο Πύρος δέχτηκε να πάει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, κέρδισε την εκτίμηση του Πτολεμαίου διακρινόμενος για τον χαρακτήρα του και για τις καλές επιδόσεις στον αθλητισμό και στο κυνήγι. Κατόπιν, ο Πτολεμαίος τον ενίσχυσε με χρήματα και στρατιώτες για να ανακαταλάβει την κυριαρχία στην Ήπειρο. Η επιστροφή του περί το 297 π.Χ. γέμισε με αισιοδοξία τους Ηπειρώτες υπηκοούς του, οι οποίοι είχαν βρει στο πρόσωπο του Νεοπτόλεμου έναν τυραννικό και ανάξιο βασιλιά. Αρχικά οι δυο τους ήρθαν σε συμφωνία, η οποία προέβλεπε τη συμβασιλεία τους στα εδάφη της Ηπείρου. Ο Νεοπτόλεμος όμως οργάνωσε απόπειρα δολοφονίας κατά του Πύρου, την οποία ο τελευταίος πληροφορήθηκε και τον θανάτωσε. Έχοντας πλέον εδραιώσει την βασιλεία του στην Ήπειρο, άρχισε να κάνει φιλόδοξα σχέδια. Πρώτος του στόχος ήταν η Μακεδονία, όπου μετά τον θάνατο του Κασάνδρου, η γη του, Αλέξανδρος ο Πέμπτος και Αντίπατρος ο Δεύτερος μάχονταν μεταξύ τους. Το 294 π.Χ. ο Αλέξανδρος ο Πέμπτος κάλεσε τον Πύρο για βοήθεια, δίνοντάς του ως αντάλλαγμα εδάφη της Μακεδονίας καθώς και τις περιοχές Αμβρακία, Ακαρνανία και Αμφιλοχία. Παράλληλα, ο Πύρος αφοσιώθηκε στον εκπολιτισμό της Ηπείρου. Έκτισε καινούργιες πόλεις με σύγχρονες οικοδομικές αντιλήψεις, οικοδόμησε ναούς στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, ανοίγειρε μνημεία τέχνης, αγάλματα και μεγαλοπρεπή κτίρια. Ο Πύρος απέκτησε αρκετούς γιους, τους οποίους μεγάλωσε με τρόπο ώστε να γίνουν γενναίοι και ικανοί στα όπλα, καθώς τους έπαιρνε μαζί τους στον πόλεμο από μικρή ηλικία. Κάποτε, όταν ένα από τα αγόρια του τον ρώτησε σε ποιον επρόκειτο να αφήσει το βασίλειο, εκείνος απάντησε «Σε εκείνον από εσάς που διατηρεί το αιχμηρότερο σπαθί». Στο μεταξύ, επιστρέφοντας στην Ήπειρο έπειτα από κάποια λαμπρή νίκη, οι Ηπειρώτες του έδωσαν το προσωνύμιο Αετός. Ο Πύρος όμως τους απάντησε ότι φτερούγες του είναι τα όπλα τους. Το 288 π.Χ. ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, έχοντας προετοιμάσει μια τεραστίων διαστάσεων εκστρατεία για την Ασία, είδε τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σέλευκο, Πτολεμαίο και Λυσίμαχο, να συνασπίζονται εναντίον του. Όταν ο Δημήτριος κινήθηκε ανατολικά για να αντιμετωπίσει τον Λυσίμαχο, ο Πύρος βρήκε την ευκαιρία να προελάσει εναντίον του. Αφού κατέλαβε με επιτυχία την Βέρεια, άρχισε να προσαρτά στην επικράτειά του ολοένα και περισσότερες περιοχές. Ο Δημήτριος επέστρεψε για να τον αντιμετωπίσει, αλλά όταν έφτασε κοντά στο στρατόπεδο των Ηπειρωτών, μεγάλο μέρος του στρατού του, παρασυρμένο από τις φήμες για τις αρετές του Πύρου, πέρασε με ενθουσιασμό στο πλευρό του Ηπειρώτη βασιλιά. Εκείνη την εποχή, οι Ρωμαίοι βρίσκονταν σε πόλεμο με τους κατοίκους του Τάραντα, οι οποίοι αναγνωρίζοντας τις στρατιωτικές ικανότητες του Πύρου, του ζήτησαν να έρθει στην Ιταλία να ηγηθεί των στρατευμάτων τους.
Χωρίς δισταγμό, ο φιλόδοξος Σπύρος ξεκίνησε τις στρατιωτικές προετοιμασίες, συγκεντρώνοντας 20 ελέφαντες, 3.000 υπείς, 20.000 πεζικάριους, 2.000 τοξότες και 500 σφενδονιστές. Λίγο μετά την άφηξή του στον Τάραντα, έλαβε νέα ότι οι Ρωμαίοι κινούνταν εναντίον του. Ο Πύρος, σκεπτόμενος στρατηγικά, επέλεξε μια παραλιακή πεδιάδα κοντά στην περιοχή της Ηράκλειας, όπου θα μπορούσε να κινήσει εύκολα το ιππικό και τους ελέφαντές του. Η μάχη ήταν αμφίρροπη για πολλή ώρα και τελικά ήταν η θέα των ελεφάντων, εντελώς πρωτόγνωρη για τους Ρωμαίους, που έκρινε τη μάχη και τους έτρεψε σε φυγή. Στη συνέχεια, το ιππικό των μολοσσών τους καταδίωξε, χαρίζοντας τον Πύρο την πρώτη του νίκη επί ιταλικού εδάφους. Ο ιστορικός Ιερώνυμος αναφέρει σχεδόν 7.000 νεκρούς Ρωμαίους και περίπου 4.000 νεκρούς από την πλευρά του Πύρου. Ακολούθως, πολλές ιταλικές πόλεις, παρακινούμενες από το αποτέλεσμα της μάχης, παραδόθηκαν στους υπηρώτες. Στη συνέχεια, ο Πύρος έφτασε σε απόσταση αναπνοής από την Ρώμη. Έκρινε όμως πως η κατάληψή της δεν ήταν ρεαλιστική βάση των δυνάμεων που διέθετε και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις. Οι Ρωμαίοι όμως απέτησαν να εγκαταλείψει την Ιταλία, διαφορετικά θα συνέχιζαν τον πόλεμο με κάθε δυνατό μέσο. Στη συνέχεια ο Πύρος προέλασε προς το Άσκλο, όπου συγκρούστηκε με τον Ρωμαϊκό στρατό του 279 π.Χ. Η μάχη την πρώτη μέρα ήταν ιδιαίτερα σκληρή και χωρίς ξεκάθαρο νικητή. Το έδαφος ήταν ακατάλληλο για τη χρήση των ελεφάντων. Έτσι, την αυγή της επόμενης μέρας, ο ευφυής ιππηρώτης στρατηγός έστειλε το ιππικό του να καταλάβει το δύσκολο έδαφος, αναγκάζοντας τους Ρωμαίους να πολεμήσουν σε ανοιχτή περιοχή. Αρχικά έγινε σύγκρουση ανάμεσα στη φάλαγγα και την λεγεώνα, μέχρι τη στιγμή που οι ελέφαντες, υποστηριζόμενοι από το ελαφρύ πεζικό, διέσπασαν τις ρωμαϊκές γραμμές. Ταυτόχρονα ο Πύρος διέταξε τη βασιλική φρουρά να εφορμήσει, σφραγίζοντας τη νίκη του. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ιερώνυμο, οι Ρωμαίοι έχασαν στη μάχη 6.000 άνδρες, ενώ ο Πύρος έχασε 3.500 πολεμιστές. Παρά τις δύο νίκες σε Ηράκλεια και Άσκλο, ο Πύρος είχε πλέον χάσει μεγάλο μέρος των δυνάμεών του, μεταξύ των οποίων πολλούς αξιωματικούς και φίλους. Έτσι προέκυψε η έκφραση «Πύριος νίκη», που περιγράφει μια επιτυχία με αβάσταχτα μεγάλο κόστος. Χαρακτηριστικό είναι πως μετά την μάχη, όταν ο ιππηρώτης βασιλιάς λάμβανε συγχαρητήρια για την νίκη, απαντούσε «Σε άλλη μια μάχη να νικήσουμε τους Ρωμαίους και θα καταστραφούμε εντελώς». Μετά τις επιτυχίες του κατά των Ρωμαίων, ελληνικές πόλεις της Σικελίας τον κάλεσαν για να τους απαλλάξει από την απειλή της Καρχιδόνας. Οι Καρχιδόνοι πολιορκούσαν εκείνη την περίοδο τις Σιρακούσες από στεριά και θάλασσα. Ο Πύρος έπλεψε στην Κατάνη, όπου αποβίβασε τους άνδρες του και προέλασε προς τις Σιρακούσες. Φτάνοντας στην πόλη, διαπίστωσε πως 30 καρχιδονιακά πλοία έλειπαν σε αποστολές και τα υπόλοιπα απέφυγαν την μάχη. Έτσι έγινε ανέμακτα κύριος της πόλης. Ακολούθως κατέφθασαν πρεσβείες από πολλές πόλεις του νησιού που του προσέφεραν την υποστήριξή τους. Αφού έγινε κύριος μεγάλου μέρους της Σικελίας, στράφηκε εναντίον μιας πόλης στα δυτικά του νησιού που ονομαζόταν Έριξ. Εκεί έδρευε σημαντική δύναμη Καρχιδονίων. Ο Πύρος πολιόρκησε με πείσμα την πόλη, η οποία τελικά έπεσε στα χέρια του. Σύμφωνα με τον Ρωμαίο ιστορικό Ιουστίνο, χάρη στις επιτυχίες του στο νησί, έλαβε τον τίτλο βασιλιάς της Σικελίας. Στη συνέχεια έκανε σχέδια για επίθεση στην Καρχιδόνα και για τον σκοπό αυτό άρχισε να στρατολογεί άντρες και να μαζεύει πόρους, με τρόπο όμως που δυσαρέστησε τους Έλληνες της περιοχής, οι οποίοι άρχισαν να τον βλέπουν ως τύραννο και δημιούργησαν ισχυρή αντιπολίτευση εναντίον του. Έτσι ο Πύρος αποχώρησε από την Σικελία με προορισμό τον Τάραντα, που του ζήτησε ξανά βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους Ρωμαίους. Κοντά στο σημερινό Μπενεβέντο είχε στρατοπεδεύσει με τους άνδρες του ο Ρωμαίος ύπατος Μάνιος Κούριος. Ο Πύρος προσπάθησε να ευνηδιάσει τον εχθρό βαδίζοντας νύχτα, ωστόσο η πυκνή βλάστηση της περιοχής καθυστέρησε τους άνδρες του, οι οποίοι τελικά έφτασαν με το φως της ημέρας και ιτήθηκαν στη μάχη που ακολούθησε. Αυτή η ήττα σε συνδυασμό με την έλλειψη συμμάχων οδήγησε τον βασιλιά της Ηπείρου στη δύσκολη απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από 6 χρόνια σκληρών μαχών στην Ιταλία. Όταν επέστρεψε στην Ήπειρο, ο Πύρος αναδιοργάνωσε τον στρατό του προσθέτοντας γαλάτες μισθοφόρους και εισέβαλε στη Μακεδονία, την οποία κυβερνούσε ο Αντίγονος Γονατάς. Μέσα σε λίγες εβδομάδες κατόρθωσε να κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, όχι μόνο με νίκες, αλλά και χάρη στην εκτίμηση που έτρεφαν στο πρόσωπό του αρκετοί εξέχοντες Μακεδόνες, οι οποίοι συντάχθηκαν με το μέρος του.
Το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου άρχισε να κάνει σχέδια κατάκτησης της Πελοποννήσου. Αφού συγκέντρωσε μεγάλο στράτευμα, πέρασε τον Ισθμό. Καθώς ο βασιλιάς των Σπαρτιατών Αρεύσο I απουσίαζε στην Κρήτη με μεγάλο μέρος του στρατού του, ο Πύρος αποφάσισε να επιτεθεί στην Σπάρτη. Οι υπερασπιστές της πόλης, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και ηλικιωμένοι, έσκαψαν ένα μεγάλο χατάκι για να προστατέψουν την ατύχη στη Σπάρτη. Στη μάχη που ακολούθησε, οι αμυνόμενοι Λακεδαιμόνιοι προέβαλαν λυσαλαία αντίσταση αποκρούοντας τις επιθέσεις του Πύρου. Λίγο μετά, ο βασιλιάς Αρεύς επέστρεψε από την Κρήτη και αντικαθιστώντας τους αμάχους που πολεμούσαν με εκπαιδευμένους στρατιώτες, αντιμετώπισε επιτυχώς τον Ηπειρώτη βασιλιά. Τότε εμφανίστηκε στον Πύρο μια νέα πρόσκληση από την αντιμακεδονική μερίδα του Άργους, η οποία ζητούσε βοήθεια ενάντια στον Μακεδόνα Αντίγονο Γονατά. Ως συνήθως, ο Πύρος ανταποκρίθηκε. Στη σκληρή μάχη που ακολούθησε στους δρόμους της πόλης του Άργους, ο Ηπειρώτης βασιλιάς δέχτηκε χτύπημα από ένα ακόντιο που τρύπησε την πανοπλία του. Το τραύμα αποδείχθηκε αμελητέο και τότε στράφηκε εναντίον του στρατιώτη που του είχε επιτεθεί. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η μητέρα του στρατιώτη είχε καταφύγει στη στέγη ενός οικείματος. Όταν είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε ο γιος της, σήκωσε έντρομη ένα κεραμίδι και το εξφενδώνησε κατά του βασιλιά. Ο Πύρος δέχθηκε το χτύπημα λίγο κάτω από το κράνος με αποτέλεσμα να σπάσουν οι σπόνδυλοι του αυχαίνατου. Αφού έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκε στο έδαφος, ένα στρατιώτης του Αντίγονου τον αποκεφάλισε. Κατόπιν, ο Αντίγονος τίμησε τον εχθρό του Πύρο και σύμφωνα με τον ιστορικό Ιουστίνο, παρέδωσε στον γιο του Ηπειρώτη βασιλιά Έλενο τα λείψανα του πατέρα του για να τα μεταφέρει με ασφάλεια στην πατρίδα τους. Η παρακαταθήκη του Πύρου στην παγκόσμια ιστορία είναι τεράστια. Ο Ηπειρώτης βασιλιάς είχε συγγράψει μάλιστα ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο, το οποίο δυστυχώς δεν σώζεται αλλά το επαινούν αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Κικέρον. Αυτό το έργο είχε επηρεάσει και τον σπουδαίο καρχιδόνιο στρατηγό Ανίβα, ο οποίος θαύμαζε ιδιαίτερα τον Πύρο. Χαρακτηριστική είναι η συζήτησή του με τον Σκυπίωνα τον Αφρικανό, στην οποία ο Ανίβας τοποθετεί τον Πύρο ως δεύτερο μεγαλύτερο στρατηγό όλων των εποχών μετά τον Μέγα Αλέξανδρο. Η βασιλεία του Πύρου υπήρξε η σημαντικότερη περίοδος στην ιστορία της αρχαίας Ηπείρου, καθώς το κράτος του όχι μόνο απέκτησε την μεγαλύτερη του έκταση, αλλά έγινε μία από τις κυριότερες δυνάμεις του ελληνιστικού κόσμου. Η Ήπειρος αναδύθηκε με τον Πύρο, δοξάστηκε μαζί του και έσβησε με τον θάνατό του. Εάν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να κοινοποιήσετε το περιεχόμενό μας βοηθώντας τη διάδοση της προσπάθειάς μας. Μέχρι την επόμενη ιστορική μας περιήγηση, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε καλά.